Η νέα άνοδος στην τιμή χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος στις τελευταίες ημέρες οδήγησε μεσοσταθμικά τον Αύγουστο στα ίδια περίπου επίπεδα με τον Ιούλιο. Γεγονός που θα έχει επιπτώσεις στα τιμολόγια λιανικής. Αύριο ανακοινώνουν, Άκη Αθανασόπουλε, οι πάροχοι τα τιμολόγια για τον Σεπτέμβριο και πιθανότατα το Υπουργείο Ενέργειας θα χρειαστεί να διατηρήσει και για αυτόν τον μήνα την επιδότηση. Θα πρέπει να θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα έχουμε επιδότηση και για το μήνα Σεπτέμβριο, Χρύσα. Βέβαια, οριστικές αποφάσεις θα πρέπει να περιμένουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα, διότι όπως είπες και εσύ, θα πρέπει πρώτα να ανακοινωθούν αύριο τα τιμολόγια λιανικής από όλους τους παρόχους. Κάποια στιγμή μέχρι το βράδυ θα γίνει αυτή η ανακοίνωση. Το Υπουργείο όμως θέλει να παραμείνει το ρεύμα εκεί, στα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Και λίγο πιο κάτω, δηλαδή σήμερα είναι μάλλον το τιμολόγιο του Αυγούστου, το πράσινο, στον βασικό πάροχο ήταν περίπου στα 14,7 λεπτά, μετά την επιδότηση πάντα, και περίπου εκεί θέλει το Υπουργείο να το συγκρατήσει. Το θέμα είναι πριν την επιδότηση τι θα ανακοινώσουν αύριο οι πάροχοι. Οι πληροφορίες λένε, άλλωστε το είπε και ο κύριος Σκυλακάκης το πρωί μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, ότι θα έχουμε μάλλον παρόμοια τιμολόγια με αυτά του Αυγούστου. Ίσως κάποιοι πάροχοι στο πλαίσιο του ανταγωνισμού να πάνε και οριακά χαμηλότερα. Γι' αυτό και η επιδότηση που θα δοθεί. Οι πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως να είναι λίγο χαμηλότερη από αυτή του Αυγούστου. Πάμε να δούμε, Χρύσα, ακριβώς ποια είναι η εικόνα. Τελευταία μέρα σήμερα του Αυγούστου, άρα μπορούμε να έχουμε μια ασφαλή εικόνα για το πώς κλείνει ο Αύγουστος στη χονδρική, ξαναλέω στη μέση μηνιαία χονδρική, είμαστε στα 130 ευρώ η μεγαβατόρα, τον Ιούλιο ήμασταν στα 135, αυτή η μικρή μείωση ενδέχεται να αποτυπωθεί σε κάποια πράσινα τιμολόγια ή όχι σε όλους τους παρόχους και γι' αυτό και δεν αποκλείεται τελικά η επιδότηση να είναι λίγο χαμηλότερη από το Αυγούστου. Η πιθανότητα, μάλλον τα σενάρια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όπως βλέπουμε και στην κάρτα μας, είναι ότι οι πάροχοι αύριο θα ανακοινώσουν πράσινα τιμολόγια κάπου μεταξύ 16 και 21 λεπτά η κιλοβατόρα. Τον Αύγουστο ήταν στα 16,5 μέχρι 23. Μικρή λοιπόν, οριακή υποχώρηση, ξαναλέω, σε κάποιους παρόχους, όχι σε όλους. Αυτό σημαίνει ότι και η επιδότηση του Σεπτεμβρίου από 1,6 λεπτά που ήταν τον Αύγουστο αναμένεται να μειωθεί γύρω στο 1 λεπτό, ίσως και να φτάσουμε το 1,4, πάντα με στόχο, όπως είπες και εσύ και όπως είπε και ο αρμόδιος υπουργός το πρωί, να έχουμε μια τελική τιμή για το νοικοκυριό για τις πρώτες 500, εδώ να το διευκρινίσουμε έτσι, για τις πρώτες 500 κιλοβατόρες, μια τελική τιμή λίγο κάτω από τα 15 λεπτά. Θα σε δούμε και στη συνέχεια του Δελτίου, Άκη. Ευχαριστώ προς το παρόν. Να παρακολουθήσουμε τι είπε σχετικά ο Υπουργός, ο κ. Σκυλακάκης. Για τις κατάλοπες για το Σεπτέμβριο, η εικόνα που έχουμε είναι ότι οι άροχοι, ως τώρα όσοι έχουν μιλήσει και έχουν μιλήσει αυτή τη στιγμή περίπου το 70%, έχω μια αίσθηση του τι θα κάνει, περιμένω το υπόλοιπο 30%, θα πάνε στις ίδιες τιμές ή σε λίγο χαμηλότερα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει να βοηθήσουμε και αυτό το μήνα κάνοντας μια επιδότηση για να μείνουν οι τιμές κάτω από τα 15 σέντ τη μεγαβατόρα.